σας παρακαλέσω. Να πάμε με άλλη μεθοδολογία σήμερα. Θέλω να πάρουμε λίγο τις απόψεις εδώ των συμπολιτών μας. Ποιος θέλει να κάνει την έναρξη? Έλατε. Το όνομά σας, την ιδιότητά σας και το σχόλιό σας. Σταμάτης Κυριακάκης λέγομαι και είμαι πολιτικός μηχανικός. Μάλιστα. Ακούω τώρα τρία χρόνια για κάποια λεφτά που θα μπουν, θα βγουν, δεν θα μπουν. Και πάντα αυτά τα λεφτά προορίζονται για τις τράπεζες. 2,5 χρόνια τώρα, τρία πόσα είναι, δεν έχω ακούσει ούτε μία λέξη, μα μία λέξη, για κάτι που προορίζεται για αυτό το λαό. Ακούω τους καρκινοπαθείς που δεν έχουν φάρμακα, τους νευροπαθείς που δεν, τους κόβουνε, τ' άκουσα και ανατρίχιασα. Τους κόβουνε, λέει, τα λεφτά για να πάνε μεταξύ να καθαρίσουν αίμα. Και ρωτάω αυτούς που έχουν εκλεγεί εδώ από τον ελληνικό λαό, με τι καρδιά και με τι θράσος, κυριολεκτικά θράσος, αποφασίζουν για τη ζωή αυτών των ανθρώπων να τους στείλουν στον τάφο, να κόβουν τα πάντα από τον ελληνικό λαό, να αφήνουν τα παιδιά μας να πηγαίνουν στα σχολεία και να μην έχουν θέρμανση, ουσιαστικά να τους λένε μην πάτε σχολείο. Να αποφασίζουν πόσο πετρέλαιο θα καίει η Φλόρινα, τον Ευρωκόπη, γιατί δήθεν μας θέει η κλεψιά αυτών που δεν αποδίδουν το φόρο. Και εν διάφτη περιπτώσει το πρώτο ερώτημα που μπαίνει, αφού τότε θέλετε να ελέγξετε φοροδιαφυγή στα καύσιμα, γιατί δεν επιστρέφετε ολόκληρο το φόρο σε αυτούς που παίρνουν πετρέλαιο, αφού έχετε την απόδειξη ότι αυτό το πετρέλαιο πήγε στο τάδε σπίτι που κρύωνε. Λοιπόν, έχουμε φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό εξαθλίωσης και σε μια τελείως αδημοκρατία, για να το πω έτσι, γιατί δεν καταλαβαίνω τι κοινοβούλιο έχουμε σε αυτή τη χώρα όταν ο βουλευτής δεν είναι βουλευτής, αλλά είναι πρόβατο. Γιατί έτσι και εκφράσει άλλη άποψη, ο αρχηγός φύλαρχος έχει την ευχέρεια, χωρίς καμιά διαδικασία, δεν το καταλαβαίνω αυτό, ειλικρινά δεν το καταλαβαίνω, να τον διαγράψει. Τι θα πει, τότε τι το χρειαζόμαστε το κοινοβούλιο, γιατί πληρώνουμε 300 και δεν πληρώνουμε 10 τους υπουργούς. Οι άλλοι, από τη στιγμή που δεν έχουν το βούλεστε, δεν είναι βουλευτές. Όλο αυτό λοιπόν το πακέτο, όλο αυτό το πράγμα το οποίο μιλάει για οτιδήποτε εκτός από τον ελληνικό λαό, έρχονται σήμερα οι βουλευτές και λένε για το καλό μας. Μου θυμίζει αυτό το τραγούδι που μας δέρνανε για το καλό μας, κάπως έτσι. Και δεν ακούω κανέναν, μα κανέναν, από τη συμπολίτευση να ενδιαφέρεται για το λαό και να λέει ότι έχουμε δώσει 200 δισεκατομμύρια στις τράπεζες. Αν αυτά τα 200 δισεκατομμύρια τα είχαμε δώσει στην ελληνική αγορά, δεν θα έχει ορθοποδήσει η ελληνική κοινωνία. Σας ευχαριστώ πολύ. Λέγομαι Τζιούπης Μάρκος και είμαι ηλεκτρολόγος μηχανολόγος. Στις δύσκολες αυτές τις σημερινές μέρες, μιας και μας θυμίζει κάτι από ένα πολύ σημαντικό γεγονός που κανείς δυστυχώς και από τα πολιτικά κόμματα ορισμένα δεν το αποδέχεται για το ότι είχε γίνει τότε. Απέναντί μας έχουμε όλους τους πολιτικούς από όλα τα κόμματα πλην ενός και κάποιους δημοσιογράφους, τους οποίους βέβαια ούτε θα ήθελα τους πολιτικούς να ρωτήσω για να μου πούν κάτι. Άλλωστε έχουν μιλήσει η πράξη τους και τα έργα τους διαχρονικά όλα αυτά τα χρόνια, περίπου τα 38 χρόνια, από το 1974 και μετά. Άλλωστε πιστεύω ότι και φεύγοντας από εδώ κάτι θα πρέπει να έχουμε αποκομίσει για να δούμε τι θα κάνουμε την επόμενη μέρα. Ακούγεται εδώ από τους συμπολίτες μας και από τους πολιτικούς, φτάσαμε στο σημείο να μιλάμε για μισθούς 500-400 ευρώ, να βγάζουμε σε πληστηριασμό τις αξίες μας, τις γνώσεις μας, για να βρούμε μία δουλειά. Και ομιλούν όλοι για τα 500 ευρώ που παίρνουν και αν ζουν με αυτά. Μα εδώ δεν παίρνουμε. Μιλάνε για ένα νούμερο 1,5 εκατομμύριο ανέργων, που εγώ πιστεύω ότι δεν είναι η αλήθεια. Είναι πολύ περισσότερο το νούμερο. Και έχουμε φτάσει στο σημείο να συζητάμε για τα 500 ευρώ. Πιθανώς του χρόνου, εάν υπάρχουμε, γιατί ο ασφιχτικός κύκλος της εκπομπής σας μιλά για την μετά το τρίτο μνημόνιο ζωή, όπου κανείς δεν αναφέρθηκε και δεν πήραμε καμία απάντηση σταθερή από τους πολιτικούς το τι μελιγενέστε στο επόμενο χρονικό διάστημα, και οι άνεργοι δυστυχώς θα αυξηθούν και οι μισθοί θα πέσουν ή τι έχουν πέσει, αυτοί που θα υπάρχουν, και ο πληστηριασμός θα συνεχίζεται εκτός
από τον όσων ωραίων έχει πει και κάποιος κύριος πολιτικός που βρίσκεται εδώ, ότι αυτοί οι άνθρωποι που είχαν κάνει τα σχέδιά τους, τα όνειρά τους πριν τόσα χρόνια, είχαν ένα ρυθμό ζωής και πήραν ένα σπίτι, τώρα βέβαια θα πρέπει να το επιστρέψουν στις τράπεζες, που κανείς δεν μιλάει ποιες είναι οι τράπεζες. Οι τράπεζες δεν είναι κάτι αόριστο. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι πάντοτε διαφεύγουν, έχουν τα λεφτά τους εκεί που τα έχουν. Αν και κάποιος άλλος πολιτικός κύριος εδώ ανέφερε ότι έχουμε όλοι χρήματα και καταθέσεις, τι να πεις. Δηλαδή, από όπου και να ξεκινήσεις, δεν τελειώνεις πουθενά. Για να μην σας φάω άλλο το χρόνο, σε ένα πράγμα δεν πρέπει να αναφέρονται οι πολιτικοί, το οποίο το θεωρώ πολύ σοβαρό. Έχουν κάνει διάτρητη τη λέξη δημοκρατία. Ο ένας σέβεται τον άλλο σε όλα τα πάνελ που βρίσκονται όλα αυτά τα χρόνια και τα μέσα ενημέρωσης τους προβάλλουν 24 ώρες το 24ωρο επί 38 χρόνια. Σας ευχαριστώ πολύ. Ονομάζομαι Αντώνης Γουλασπύρος και είμαι ιδιωτικός υπάλληλος. Θέλω να πιαστώ από το τελευταίο που είπε ο κύριος και να το διανθίσω και να ρωτήσω τους πολιτικούς. Θεωρείτε πραγματικά ότι ζούμε σε δημοκρατία? Εξυπηρετείτε αυτή τη στιγμή, υπηρετείτε μάλλον πολίτημα δημοκρατίας? Έντιμα, να ρωτηθείτε μέσα. Πιστεύετε ότι όλα αυτά που γίνονται στην κοινωνία μας, κατά το ελάχιστο, είναι δείγματα δημοκρατικής κοινωνίας, των απευθένων άνθρωποι, στο όνομα χρημάτων, σας λέω, είναι δημοκρατία? Το να είναι στον δρόμο άλλος και να μην έχει να φάει, να του δίνεις ένα ευρώ για να πάρει σουβλάκι, όχι για να πάρει την πρέζα του που έπαιρνε παλιότερα, είναι δημοκρατία? Το να γίνονται απολύσεις με το έτσι θέλω, είναι δημοκρατία? Τι εξυπηρετούμε, η κοινωνία, πού την πάμε με αυτά που κάνουμε? Το επόμενο, αν υπάρχει ζωή μετά το μνημόνιο. Ζωή μπορεί να υπάρχει, αμοιβάδας. Τι είδους ζωή είναι? Θα είναι ζωή που θα θέλουν να ζήσουν τα παιδιά σας πραγματικά? Δεν ξέρω κατά πόσο σας αφορά. Έχετε συναισθανθεί ποτέ ότι τα επόμενα χρόνια που έρχονται εξαφανίζεται ο τόπος? Και όλο αυτό το ρωτάω γιατί. Θέλω να γίνει έτσι ένα μικρό έτσι ερώτημα. Δεν είμαι ούτε δραχμιστής, ούτε μαζί με το ευρώ. Μάλλον με το ευρώ είμαι, να σου πω. Ίσως και αθέλητα. Αυτό το καινούριο νόμισμα, αυτός ο μηχανισμός, κόβει την ελευθερία ενός τόπου, την περιορίζει? Μπορείς να δράσεις σαν κοινωνία ελεύθερα μέσα από το ευρώ? Αύριο μπορεί ένας τρελός σας λέω, όχι θελημένα, αθέλητα, πει κόβω από την Ελλάδα την διοχέτευση χρήματος, με το έτσι θέλω. Τι κάνει αυτός ο τόπος? Τελειώνει? Φτάνει τα κεφτά του μήνα και τέλος? Προετοιμασία κάναμε αυτά τα 3 χρόνια στην περίπτωση που βγούμε από το ευρώ? Δηλαδή τι έγινε αυτά τα 3 χρόνια? Έγινε κάτι? Τίποτα. Μα και να θέλεις να πεις ότι καλοπροαίρετα, ότι ως τώρα έκανα λάθος. Είπανε κάποτε ότι αν πηγαίναμε στη δραχμή καταστρεφόμαστε την άλλη μέρα γιατί δεν έχουμε γεωργία, ενέργεια κτλ. Συνεχίζουμε αυτή την κατάσταση? Δηλαδή και αύριο πάλι δεν θα έχουμε γεωργία, ενέργεια κτλ. Και πάμε στο ανάποδο. Ότι τη φτιάχνουμε τη γεωργία, την ενέργεια κτλ. Σε 5 χρόνια είστε ικανοί να πούμε ότι, ξέρετε, ότι δεν θέλουμε να ξανάρθουμε σε στιγμή του 2010, είμαστε ικανοί να λειτουργήσουμε μόνοι μας, σαν τόπο, σαν κοινωνία? Ναούμι Στέφανος, οδηγός λεωφορείου, στα μπλε λεωφορεία, εδώ. Θέλω να πω το εξής. Μιλάμε για το θέμα της εκπομπής, που είναι αν υπάρχει ζωή μετά το μνημόνιο. Εγώ ξέρω ότι οι άνθρωποι παγκόσμια ζουν με την ελπίδα και τα όνειρα. Και δυστυχώς σήμερα, σε αυτή τη χώρα εδώ, στις ψυχές των Ελλήνων, κυριαρχεί ο θυμός, η αγανάκτηση, που πάει και αλλού, εννοείται, αλλά κυρίως η εθνική κατάθλιψη. Είναι όλοι με. Δεν χαμογελάει κανείς. Επειδή οδηγώ λεωφορείο και συναλλάσσομαι με ανθρώπους καθημερινά, δεν χαμογελάει κανείς. Όλοι έχουν στο μυαλό τους το στεγαστικό τους, το ότι δεν τα βγάζουν πέρα, το ότι 15 του μηνός τελειώνει ο μισθός και όλοι έχουν έναν άνεργο στο σπίτι τους. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Είπε ο κύριος Δελαστίκ ότι δεν μπορούν να σώσει η Γερμανία όλο τον κόσμο με τα ελλείμματα. Μπορεί να κάνει όμως το πολιτικό μας σύστημα, ούτε αυτό δεν μπορεί να κάνει, δηλαδή να πείσει τους Γερμανούς, τους εταίρους μας, να δώσουν 10 δις, όχι σε χρήμα, σε επενδύσεις για να βρει ο κόσμος δουλειά, για να μπορούμε να ξεχρεώσουμε τα δάνεια που έχουμε πάρει. Ούτε αυτό δεν μπορούν να κάνουν. Μάλιστα. Αυτό, τίποτα άλλο. Τσολακίδης Γιάννης λέγομαι, είμαι 53 χρονών, είμαι εργαζόμενος περίπου 32 χρόνια και προσφάτως τα τελευταία 4 χρόνια επιχειρηματίας.
Το 2009 η εταιρεία μου έκανε τζίρο 1.488.000 περίπου ευρώ. Στο 11μηνο φέτος έκλεισε περίπου στις 240.000 ευρώ. Αυτό τα λέει όλα. Είναι ένα αμήλικτο νούμερο. Αυτό δεν έγινε τυχαία. Η εταιρεία μου δραστηριοποιείται στον χώρο των... Το 1/5 δηλαδή. Βεβαίως. Ο τζίρος πήγε στο 1/5. Βεβαίως. Δραστηριοποιείται στον χώρο της προμήθειας και εμπορίας ειδών υγιεινής και πλακιδίων. Αυτή την κατάσταση τη βιώνουν όλοι οι συνάδελφοι που μιλάω καθημερινά. Αυτή είναι η εικόνα. Εάν σήμερα η εταιρεία που εγώ έχω είναι μικρομεσαία. Οι πιο μεγάλες εταιρείες, αν σήμερα κρατιώνται, είναι γιατί χρωστάνε, έχουν ανοιχτεί, έχουν φτιάξει υποκαταστήματα οι άνθρωποι. Και δεν συμφέρει να κλείσουν. Και δεν συμφέρει να κλείσουν. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Πολλοί λένε σήμερα, έλα τράπεζα, πάρε το ένα ακίνητο που έχω, το ένα μαγαζί και να κλείσουν. Η τράπεζα δεν θέλει. Δεν συμφέρει, γιατί θα γράψει ζημιές. Δεν συμφέρει, τι θα γίνει, real estate. Αυτό όσον αφορά την επιχείρηση που απασχολεί περίπου 12 άτομα. Θα πάμε τώρα στη ζωή την οικογενειακή, την προσωπική. Έχω μία μάνα η οποία είναι καρκινοπαθής και νευροπαθής. Βιώνει τα προβλήματα που σήμερα και κάποιος άλλος κύριος εδώ, με λήψεις φαρμάκων, με μια σύνταξη που παίρνει 360 ευρώ, που θα τη κόψουν τα οδηπορικά με ειδική διατροφή και όλα τα σχετικά. Είναι μια γυναίκα την οποία πάντα συμβουλεύουμε. Γιατί λόγω του ότι δεν έχει βομβαριστεί με την πληροφόρηση τα τελευταία 15 χρόνια που εμείς βιώνουμε, έχει πιο καθαρό μυαλό. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ρωτώντας την για το πολιτικό σύστημα που κυβέρνησε τα τελευταία 30 χρόνια, τι έχεις να πεις, Ρεμά. Λέει το εξής, παιδί μου, εγώ ήμουν μοδίστρα. Μια ζωή. Έφτιαχνα κουρελούδες. Έφτιαχνα κουρελούδες με πράσινες και μπλε κορδέλες. Αυτές που περισσεύαινε από τη βοήθεια της Σούντρας. Τώρα το τελευταίο καιρό από το Μάιο και μετά βάζω και βυσσινή και ροζ. Όμως οι κουρελούδες δεν είναι για να σκεπάζεσαι γιατί έχουν τρύπες. Τις κουρελίδες τις πατάμε κάτω, σκουπίζουμε τα πόδια μας και μπαίνουμε μέσα. Και όταν περάσει λίγο καιρό, τις πετάμε. Αυτό λοιπόν, κυρία Χριστοφοροπούλου, το πολιτικό σύστημα που εσείς υπηρετείτε, προσωπικά μιλάω, το κόμμα σας, το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας που κυβέρνησε από το 1981 μέχρι το εναλλάξ, σήκωση να κάτσω εγώ, δημιούργησε όλο αυτό που σήμερα εμείς συζητάμε. Δεν έχει ευθύνη κάποιος ο οποίος δεν κυβέρνησε. Να το πούμε καθαρά. Γι' αυτό και υποστήκαμε εμείς αυτό. Βεβαίως. Δεν υποστήκατε τίποτε ακόμα. Ακόμα δεν έχετε υποστεί τίποτε. Δεν έχετε υποστεί τίποτε. Δεν έχετε δει τίποτε. Θα το δείτε όταν πάτε στις επαρχίες που ο κόσμος βιώνει μια πολύ άσχημη κατάσταση. Τη θιά μου τη Μάρενα στο χωριό που τη κόψατε από τα 350 ευρώ, τη κόψατε το δώρο των Χριστουγέννων του Πάσχα. Από τη Μαρία την Καβαδού, μια ζωή στα βουνά με τα γελάδια, που έπαιρνε μια ζωή σύνταξη από τον Λουγά, τη κόβεται για αυτήν, από αυτήν, μωρέ, περιμένετε να σώσει την πατρίδα. Από αυτήν! Και όχι από τις λίστες που έκρυβε η υπουργή σας, η πρωθυπουργή σας, στα συρτάρια τους και δουλεύετε τον κόσμο. Δεν υπάρχει ίχνος αξιοπρέπειας, ίχνος ντροπής, να παραιτηθείτε σε ποια χώρα πολιτισμένη της Ευρώπης, του σύγχρονου κόσμου. Αν γινόταν αυτό το πράγμα, δεν θα έφευγε ο πολιτικός που κατηγορούνταν να πήγαινε να συναντήσει το φυσικό του δικαστή. Δυστυχώς, αυτοί σήμερα κυβερνάνε. Θα κλείσω μόνο αν έχετε την καλοσύνη, κύριε Χατζη Νικολάου. Ναι, για να μιλήσουν κι άλλοι. Είναι. Δεν μπορεί, όπως λέει το δημοτικό μας τραγούδι, το νησιώτικο, η τράτα μας η κουρελού, η χιλιομπαλωμένη κτλ. Κτλ. Είναι η εικόνα του σημερινού πολιτικού συστήματος. Δικαστική, η δική σας και η δική μας. Στρατιωτική, η δική σας και η δική μας. Το προσωπικό στο δημόσιο. Οι κλαδικές και οι κλαδικές. Έρχονται σήμερα αυτοί και λένε υπάρχει πλεονάζω προσωπικό. Εγώ να ρωτήσω. Το 1000, όταν ήταν υπουργός εσωτερικών ο κύριος Προκόπης Παυλόπουλος, με την περίφημη συνέντευξη, 310.000 έβαλε από το παράθυρο, παρακαλώ, με την συνέντευξη την οποία δίνανε οι γνωστοί και μπήκανε μέσα, 310.000, και έρχεται ο Χ. Παυλόπουλος σήμερα που ευθύνεται για την κατάσταση αυτή και λέει
να απολύσουμε όλους τους υπαλλήλους της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Εγώ ρωτάω, αυτούς που βάλατε, κύριε Παυλόπουλε, 410.000 ήταν όλοι ανώτερες εκπαίδευσης? Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ.